Θέλω λίγο να δούμε το κομμάτι του φαντάσματος, γιατί έχει γίνει πολύ κουβέντα για το φάντασμα που είπα. Και κάτι απαντάει η Μαριάντα Πιερίδη. Μπορώ να δούμε το κομμάτι αυτό μόνο, Χρύσα μου. Να δούμε λίγο αυτό. Αν μπορείτε να το κόψετε μόνο το κομμάτι της Μαριάντας λίγο. Αυτό δηλαδή να δούμε, γιατί βγήκε η Μαριάντα κάπου χθες και είπε πάλι για το φάντασμα, εκπομπή φάντασμα που είπα. Παρότι το είπα πως το εννοούσα. Εγώ το εννοούσα, δηλαδή πρέπει να καταλάβουν κάτι. Επειδή, δεν έχει εμφανιστεί επειδή ακόμα. Το έχει πει ένας Λιάγκας που θέλουμε να λέμε κάτι, είναι μια αιμονή αυτή. Ο Λιάγκας μίλησε υπέρ των συντελεστών της εκπομπής, μιλώντας για εκπομπή φάντασμα. Και οι συντελεστές της εκπομπής, αντί να τα βάλουν με αυτούς που τους κοροϊδεύουν μισό χρόνο, τα βάλαν με μένα που είπα ότι είναι μια εκπομπή φάντασμα, γιατί όλοι λένε ότι ξεκινάει και επί της ουσίας δεν ξεκινάει. Άρα ο Λιάγκας μαζί σας είναι, αυτό δεν καταλαβαίνετε. Απαντάνε στον τίτλο. Μα βγήκε η Κάκαβα. Βγήκε η Μαριάντα και λέει ο Λιάγκας, μα δεν καταλαβαίνετε. Λέω, είναι ντροπή να υπάρχουν συντελεστές που. Άκομψο κιόλας. Πότε ξεκινάει η εκπομπή, πότε ξεκινάει η εκπομπή, πότε ξεκινάει. Από το καλοκαίρι ξεκινήσαμε. Λοιπόν, και μιλάμε για μια εκπομπή φάντασμα, διότι προφανώς η παραγωγή εκεί, το όπερ, δεν ξέρω, κάτι δεν κάνει καλά. Άρα λοιπόν, αντί να έχουν πρόβλημα με αυτούς που τους λένε ότι ξεκινάει η εκπομπή, τα έχουν με μένα που επεσήμανα ότι κάποιοι άλλοι δεν τους λένε την αλήθεια. Μην τα βάζετε με αυτόν που το επισήμανε. Βάζετε τα με αυτούς που πραγματικά σας λένε ότι ξεκινάει και δεν ξεκινάει. Άρα, μέχρι στιγμής φάντασμα είναι. Δεν είπα εγώ ότι φταίει η Μαριάντα ή πώς τη λένε η Κακαβά ή ο Τριαντάφυλλος που απάντησε κι αυτός. Έλα στο όπερ να μας δείξει ποιος είσαι. Ναι, να ρίξουμε και να πάμε και σε μονομαχία με ταξίφι, ρε Τριαντάφυλλε. Τι νόημα, γαμώτο δηλαδή. Καταλάβετε λίγο, μάθετε να ακούτε τι λέει ο άλλος και να καταλάβετε ποιος είναι με ποιον. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι όλοι. Επειδή μιλάω, δεν σημαίνει ότι είμαι εναντίον όλων. Καταλάβετε τι λέει κάποιος. Στους τίτλους των site και όχι σε αυτά που λες. Τα site βάζουν μια περίληψη όπως την καταλαβαίνουν. Απαντάνε σε αυτά και δεν κάθονται. Ο λογικός άνθρωπος παίρνει ένα τηλέφωνο λεπτά. Και λέει ρε Γιώργο, ευχαριστούμε που πραγματικά μας στήριξες. Γιατί το είπα για να τους στηρίξω. Και αντί να πούνε ευχαριστούμε που μας στήριξες, βγαίνουν και δημόσια και λένε α, ο Λιάγκας τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά δεν πληρώνονται από πουθενά, δεν έχουν δουλειά. Αλλά φταίει ο Λιάγκας, δεν φταίει αυτός που δεν τους πληρώνει. Γιώργο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή θα βγει κανονικά. Ωστόσο, μακάρι να βγει, ρε παιδιά, εκπομπή. Μιλάμε για έναν άνθρωπο. Θα βγει στην καλύτερη για έναν άνθρωπο, για έναν άνθρωπο που 30 χρόνια που κάνω καριέρα, πώς το λένε, Ναταλία μου. Μάχομαι για να έχουν δουλειά και αμοιβή συνδικαλιστικά άνθρωποι που ταξίζουν και άνθρωποι που είναι τη δουλειά. Και όχι τη χάρπαστη που βγήκαν σε ένα reality, γίνανε διάσημοι για ένα βράδυ και πρέπει σόνι και καλά να κατακτήσουν μια θέση σε πάνελ. Εγώ αυτή τη λογική έχω. Για αυτή τη λογική μάχομαι. Για να έχουν δουλειά άνθρωποι που είναι η δουλειά τους αυτοί και δεν είναι περαστικοί. Να τους ξεζουμίσουμε, να γελάσουμε μαζί τους και μετά αντε πάει και ο επόμενος. Δεν είχα ποτέ τη λογική αυτή τη ζωή μου. Και το έχω πληρώσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στον κύριο Νουλέζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα, γρήγορα. Κύριε Νουλέζα, καλημέρα.